Ώρα 10.30 το πρωί. Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από την πυροσβεστική υπηρεσία για την παροχή βοήθεια σε άνδρα που έπεσε σε δύσβατο σημείο στο Γιούχτα, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Στην επιχείρηση μετέχουν και εθελοντές από την ομάδα Φίλιος Ζεύς. Είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Το βουνό είναι πολύ απότομο. Υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα. Αλλά ευτυχώς το καταφέραμε όλοι μαζί σε συνεργασία. Είχε πέσει, είχε χτυπήσει σε μια πέτρα. Φαίνεται ότι είναι αρκετά χτυπημένο το πόδι του. Δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Μάλλον είχε σπάσει το πόδι του. Εμείς έχουμε υγειονομικό υλικό. Του βάλαμε αμέσως ένα αερονάρθηκα, τον κινητοποιήσαμε. Αυτός του αρέσει να πηγαίνει στα χόρτα. Από ό,τι ακούσαμε, πρέπει να άσπασε ένα κομμάτι βράχου και. Ναι, ξεκόλλησε ένα βράχο από ό,τι μα είπε ο Μιχάλης. Και του σπάσε το πόδι. Ναι, γιατί τώρα το βουνό είναι σταθρό, δηλαδή με τις βροχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, τμήμα βράχου πλάκωσε το πόδι του 50χρονου αγρότη, ο οποίος πήγε να μαζέψει χόρτα. Συνέπειε ο άνδρας να τραυματιστεί στο πόδι και να μην μπορεί να μετακινηθεί από το δύσβατο σημείο. Μας ειδοποίησαν ότι χτύπησε ένα παιδί εδώ στο βουνό, στο Γιούχτα. Βγήκαμε πάνω, έχει σπάσει το πόδι του. Έφυγε ένας βράχος, του σπάσε το πόδι. Απλά ήταν πολύ δύσκολο να κατέβει. Ήταν πολύ απότομη, ναι, ήταν σε πρανές. Άφηνε. Κάτοικος της περιοχής άκουσε τον άνδρα που έπεσε σε πρανές να σφυρίζει και έτσι κάλεσε σε βοήθεια. Στο σημείο έσπευσε και το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το 50χρονο στο Παγνή, με την περιπέτειά του να λαμβάνει τέλος. Πήγε για να μαζέψει χόρτα, εγώ γύριζα από το χωράφι. Και τυχαία άκουσα κάποιον να σφυρίζει και τον βρήκα εγώ σε απόσταση μεγάλη και ειδοποίησα τη Φίλιο Ζεύς. Ήρθανε, μετά ήρθε το πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, όλοι μαζί βοηθήσαμε. Δηλαδή ήμουν ο πρώτος που βγήκε πάνω στο βουνό και τον βρήκε.